κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Αρχίζει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Capital. Ανεπίσημο έγγραφο της έκθεσης για την αποστολή των καλών υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ δόθηκε στα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας για το περιεχόμενο, μας ενημερώνει ο Μάριος Καμεναρίδης. Καλησπέρα, Μάριε. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί μια διαρκής διευθέτηση του κυπριακού προβλήματος, εκφράζει, Μάριε, μεταξύ άλλων ο Γενικός Γραμματέας. Έτσι ακριβώς, η έκθεση πλέον προς το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι η πρώτη έκθεση. Ενδεχομένως θα υπάρχουν και αλλαγές στη συγκεκριμένη έκθεση. Εκφράζει την ικανοποίησή του ότι η συνάντηση έγινε στην 9 του Αυγούστου. Πλέον αναφέρω ότι υπάρχει ελπίδα για συνομολόγηση όσον αφορά. Κάνει εκτενής λόγο για το έργο της κυρίας Λουτ που προσπαθεί για να βρεθεί λύση. Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Κύπρου για να βρεθεί μια λειτουργική λύση. Κάνει αναφορά και για την περίκληση στην περιοχή της Αμποχώστου, για τα Βαρόσα, ότι αυτή το status quo είναι απαράδεκτο. Με την κατάσταση λέει για τις αναφορές που έχει κάνει η Τουρκία με 4 Τούρκους υπουργούς έτσι να επισκεπτούν τη συγκεκριμένη περιοχή και για το άνοιγμα, και επαναλαμβάνει τα σχετικά ψηφίσματα για το φυσικό αέριο. Είναι ποντιοπυλατική στάση του Γενικού Γραμματέα, χωρίς να καταλύσει ευθύνες προς την Τουρκία. Καμία ευθύνη προς την Τουρκία. Και μάλιστα λέει ότι είχε έναν ουσιαστικό διάλογο η κυρία Λουτ με τις εγκύτριες δυνάμεις. Αυτή είναι η έκθεση 33 σελίδες. Ενώ να πούμε, Μάριο, ότι η Τζέν Χολούτ βλέπει αύριο χωριστά και τους δύο ηγέτες. Έτσι ακριβώς ξεκινά πλέον η τελευταία προετοιμασία προς το μεγάλο ραντεβού στις 25 Νοεμβρίου, όπου στο Βερολίνο θα είναι παρόν ο Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος Δημοκρατίας και ο κατοχικός ηγέτης. Πρώτη κυρία Λούτ αύριο το πρωί θα έχει συνάντηση με τον Μουσταφά Κιτζή και ώρα 7 το απόγευμα θα δει και τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, Χριστίνα. Μάλιστα, Μάριε, ευχαριστούμε. Με εξαρτητικής προκλητικότητας συνοδεύεται η φετινή επέτειος ανακήρυξης ψευδοκράτους, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Κόμματα και οργανώσεις καταδικάζουν την σημερινή επέτειο. Αντικατοχικές εκδηλώσεις πραγματοποίησαν μαθητές και φοιτητές. Το μήνυμα ότι όποιες και αν είναι οι τουρκικές προθέσεις, τίποτα δεν θα αναστείλει την αποφασιστικότητά του και την πολιτική του βούληση να είναι απολύτως θετικός και δημιουργικός, κατά την συνάντηση της 25ης Νοεμβρίου στο Βερολίνο, έχοντας ως στόχο την υιοθέτηση των όρων αναφοράς, στέλνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης. Σε γραπτή του δήλωση για την επέτειο της ανακήρυξης ψευδοκράτους, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας λέει ακόμη ότι παραμένει δεσμευμένος σε μια λύση που θα συνάδει με τις αρχές του διεθνούς δικαίου, τα ψηφίσματα του Συμβούλου Ασφαλείας των ΗΕ, τις συμφωνίες κορυφής και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Προσθέτει ότι η φετινή επέτειο συνοδεύεται με έξαρση τουρκικής προκλητικότητας σε όλα τα πεδία, αφού την ώρα που ετοιμαζόμαστε για την επικείμενη συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, η Τουρκία επιχειρεί νέα παρανομιγιώτρηση στα ανοιχτά της Καρπασίας, ενώ εξαγγελέται άνοιγμα της περίκλησης περιοχής των Βαρωσίων. Μια μελανή σελίδα της σύγχρονης ιστορίας χαρακτηρίζει την παρανομένα κήρυξη του παιδοκράτους, ο Πρόεδρος της Βουλής Δημήτρης Ιλούρης. Η Βουλή των Αντιπροσώπων καταδικάζει για μια ακόμη φορά την παράνομη και αποσχιστική αυτή ενέργεια, η οποία παραβιάζει παράφορα τους κανόνες του διεθνούς δικαίου. Επαναλαμβάνουμε την προσήλωσή μας στην προσπάθεια εξέβρεσης μιας δίκαιης, βιώσιμης και λειτουργικής λύσης του Κυπριακού στη βάση του ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου, που θα αποκαθιστά τα ανθρώπινα δικαιώματα του συνόλου του λαού μας, θα θέσει τέλος στην κατοχή και θα επανενώσει την πατρίδα μας. Με πορείες και εκδηλώσεις καταδίκασαν σήμερα μαθητές και φοιτητές της Κύπρου την 36η επέτειο των ανακηρύξεων παιδοκράτους. Η Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών και η Παγκύπρια Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων συγκεντρώθηκαν στην τάφρο της πύλης Αμοχώστου και κατέληξαν στο οδόφραγμα του Αγίου Κασχενού, όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση. Με ντροπιαστικούς εορτασμούς γιορτάζουν στα κατεχόμενα την παραμανακήρυξη του Εδωκράτους. Με κάντιλα έφτασε στην παρέλαση ο Μουσταφά Κιντζή, στην οποία παρέστη και ο Τούρκος Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι. 36 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την παράνομη ανακήρυξη του ψευδοκράτους, με τους προκλητικούς και ντροπιαστικούς εορτασμούς στα κατεχόμενα να κορυφώνονται. Από την σημερινή ωστόσο παρέλαση απουσίαζαν τα τουρκικά μαχητικά F-16, καθώς με ανακοίνωση της στο Twitter η επιλεκτή ομάδα αεροπορικών επιδείξεων ανακοίνωσε ότι η ελεύση των μαχητικών ακυρώθηκε χωρίς να δίδεται εξήγηση.
Ο Τουρκοκύπρος ηγέτης Μουσταφά Ακιντζή έφτασε στην παρέλαση και χαιρέτησε τον κόσμο πάνω σε μια Κάντιλακ και όχι σε στρατιωτικό όχημα όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Κατά την ομιλία του, ο Μουσταφά Ακιντζή αναφέρθηκε στην τριμερή συνάντηση 25 Νοεμβρίου στο Βερολίνο και τόνισε ότι θα ενεργήσουν με πολιτική βούληση και αποφασιστικότητα για ένα μέλλον με ειρήνη στην Κύπρο. Ο Τουρκοκύπρος ηγέτης είπε ότι πάει στην συνάντηση με επικοδομητική στάση με σκοπό την οικοδόμηση ενός μέλλοντος με πολιτική ισότητα, ασφάλεια και ελευθερία, προστατεύοντας την ίδια τα νόμιμα του δικαιώματα. Ο Μουσταφά Ακιντζή ευχήθηκε επικοδομητική στάση να έχει και η άλλη πλευρά. Εξέφρασε μάλιστα την ελπίδα για ένα θετικό αποτέλεσμα από την τριμερή. Στα κατεχόμενα βρίσκεται και ο Τούρκος αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ο οποίος πραγματοποιεί συναντήσει με τους Ερσίν Τατάρ και Μουσταφά Ακιντζή. Κατά την ομιλία του, Φουάτ Οκτάι για το αδιέξοδο συνομιλιών στο Κυπριακό επέριψε ευθύνες στην κυπριακή πλευρά. Μίλησε για την Ανατολική Μεσόγειο και επανέλαβε ουσιαστικά την αποφασιστικότητα της Τουρκίας να προστατέψει τα δικαιώματα των Τουρκοκυπρίων στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου. Από χθες επέστρεψε στην Κυπριακή ΑΟΣ το τουρκικό γεωτρύπανο Φατίχ, το οποίο πήρε θέση ανοιχτά της Χερσονήσου Καρπαθίας σε απόσταση 22 ναυτικών μιλίων από την ακτή. Βάσει και σχετικών δηλώσεων Τούρκων αξιωματούχων, το Φατίχ θα προχωρήσει σε νέα γεώτρηση στην περιοχή. Την άφηξη του γεωτρύπανου ανακοίνωσε από τα κατεχόμενα που βρίσκεται ο Τουρκός Αντιπρόεδρος Φουάτ Οκτάι, ο οποίος μίλησε για ανάξη μιας νέας δραστηριότητας στα νότια της Καρπαθίας. Τη διαδικασία γεώτρησης στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Κύπρου και συγκεκριμένα νότια του ακροτηρίου του Αποστόλου Ανδρέα ξεκίνησε το τουρκικό γεωτρύπανο Φατίχ. Την είδηση μετέφερε ο αντιπρόεδρος της τουρκικής κυβέρνησης, Φουάτ Οκτάι, που βρίσκεται στα κατεχόμενα για τα 36 χρόνια από την ανακήρυξη του ψευδοκράτους. Το πλοίο μας Φατίχ, αφού ολοκλήρωσε την αποστολή του στη δική μας υφαλοκρηπίδα, χθες μετέβη στα νότια του Καρπάς Μπουρνού και ξεκίνησε τη νέα του αποστολή. Οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ετοιμάζουν κυρώσεις σε βάρος της Τουρκίας, με πρόσχημα τις ενέργειές μας στην Ανατολική Μεσόγειο. Είναι κάτι που για εμάς δεν έχει καμία σημασία. Ό,τι και να γίνει, η Τουρκία θα κερδίσει. Την περασμένη Δευτέρα, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενέκριναν πλαίσιο περιοριστικών μέτρων κατά της Τουρκίας για τις παράνομες δραστηριότητές της στην Ανατολική Μεσόγειο. Το πλαίσιο αυτό ανοίγει το δρόμο για να επιβληθούν κυρώσεις σε βάρος προσώπων ή επιχειρήσεων που ευθύνονται ή εμπλέκονται στις παράνομες δραστηριότητες γεώτρησης για υδρογονάνθρακες της Τουρκίας. Στα χέρια της αστυνομίας βρίσκεται ο 62χρονος ένοπλος που προκάλεσε αναστάτωση την Πέμπτη στην Ακρόπολη, καθώς παρέμεινε για ώρες ταμπουρωμένος στο διαμέρισμα κρατώντας κυνηγετικό όπλο. Ο 62χρονος είχε στην κατοχή του 12 κυνηγετικά όπλα, ένα αεροβόλο, μαχαίρια και μεγάλο αριθμό φυσικίων, ενώ χρήζει ψυχιατρικής νοσηλείας. Δεν είχαν φέρει αποτέλεσμα οι διαπραγματεύσεις μέχρι τις 2 το πρωί, λίγο μετά τις 2 το πρωί σήμερα, που ο ίδιος άνοιξε για κάποιο λόγο την πόρτα και βρήκαν ευκαιρία τα μέλη μας που ήταν σε εγρήγορση και τον ακινητοποίησαν. Ακολουθήθηκε στη συνέχεια η νομισμένη διαδικασία όσον αφορά τις περιπτώσεις αυτές. Στα αρμόδια αστυνομικά όργανα και λεπτομέρειες γύρω από επιχειρησιακά θέματα παρέπεψε σήμερα ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Σαββίδης, ερωτηθείς για την κατοχή αριθμού όπλων που βρέθηκαν στο διαμέρισμα του 62χρονου. Η νομοθεσία επιτρέπει σε άτομα να έχουν ένα αρισμένο αριθμό από κυνηγετικά όπλα και μάλιστα θέτει κάποια πρόνοια ότι αν έχεις πάνω από ένα ορισμένο αριθμό πυροβόλων κυνηγετικών όπλων, όχι φλοπέρ και αεροβόλων, θα πρέπει να παίρνεις κάποια ειδικά προστατευτικά μέτρα, όπως την εγκατάσταση συναγερμού, την φύλαξη σε ειδικές θήκες κτλ. Για τα συγκεκριμένα περιστατικά της συγκεκριμένης υπόθεσης, γνωρίζω από τη συνεχή ενημέρωση που έχω με την ηγεσία της αστυνομίας ότι όλες οι συνθήκες του συγκεκριμένου περιστατικού διερευνώνται και μόλις η έρευνα αυτή συμπληρωθεί θα γίνουν οι αναγκαίες ανακοινώσεις από την αστυνομία.
τον διορισμό του Μάριου Παναγίδη στη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΚΙΠΗ προς αντικατάσταση του Αλέκου Σταμάτη ενέκρινε σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο έπειτα από πρόταση που κατέθεσε εκ μέρους του Υπουργού Υγείας Κωνσταντίνου Άννου ο Υπουργός Παιδείας. Παράλληλα, το Υπουργικό αποφάσισε να διορίσει τη θέση του επιχειρησιακού διευθυντή Πολύκαρπο Βότση. Στο Υπουργικό πάρθηκαν επίσης αποφάσεις για την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων και χριστουγεννιάτικου επιδόματος σε δικαιούχους φοιτητές, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Χαπιαουρής. Έχει ληφθεί απόφαση σήμερα από το Υπουργικό Συμβούλιο ώστε να παραχωρηθεί χριστουγεννιάτικο δώρο στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Η δαπάνη για το χριστουγεννιάτικο δώρο θα ανέλθει περίπου στα 18 εκατομμύρια και αφορά τους δικαιούχους του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, όπου θα λάβουν το 80% του επιδόματος που λαμβάνει κάποιος, αν είναι ένας, αν είναι οικογένεια, ως χριστουγεννιάτικο δώρο. Τους λήπτες του δημοσίου βοηθήματος, τους χαμηλοσυνταξιούχους, εκείνους δηλαδή που λαμβάνουν τη μικρή επιταγή, θα λάβουν όσον επίδομα λαμβάνουν ως μικρή επιταγή, αλλά έχει τεθεί ότι ουδής θα λάβει κάτω από 100 ευρώ. Επιπρόσθετα για τους εγκλωβισμένους και τα παιδιά που φοιτούν σε νηπιαγωγεία, σχολεία ή στο ριζοκάρπασο, τα παιδιά των εγκλωβισμένων. Επιπρόσθετα έχει ληφθεί η απόφαση όπως οι πολύτεκνες μάνες, που όπως γνωρίζετε έχει επανέλθει μερικώς το επίδομα της πολύτεκνης μάνας, θα λάβουν ως χριστουγεννιάτικο δώρο 100 ευρώ. Ως πρόσθετα μέτρα στήριξης οικογενειών των φοιτητών και λαμβάνοντας υπόψη ότι τα φοιτητικά επιδόματα παραχωρούνται στη βάση κριτηρίων που στοχεύουν στην πρόσθετη στήριξη των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την παραχώρηση φοιτητικών επιδομάτων στη βάση της ίδιας μοριοδότησης που υιοθετήθηκε την ακαδημαϊκή χρονιά 17-18 συνολικού ύψους 6.268.000 ευρώ, καθώς επίσης και την παραχώρηση χριστουγεννιάτικου επιδόματος για όσους δικαιούνται. Θα πάρουν οι φοιτητές μία επιταγή ύψους 150 ευρώ και συνολικό κόστος 654.000 ευρώ, δηλαδή και τα δύο μαζί 7 περίπου εκατομμύρια. Ένας μαθητής λυκείου ντυμένος στα μαύρα άνοιξε πύρ μέσα στο σχολείο του στην Καλιφόρνια, σκοτώνοντας μία 16χρονη και ένα 14χρονο και τραυματίζοντας άλλους 3 έφηβους. Ένα 16χρονο κορίτσι και ένα 14χρονο αγόρι έπεσαν νεκρά την 5η σε λύκειο της Καλιφόρνια όταν ένας μαυροντυμένος έφηβος άνοιξε πύρ εναντίον τους. Αλλά 3 παιδιά ηλικίας 14 και 15 ετών τραυματίστηκαν πριν ο δράστης τρέψει το 45 περιστροφού του στο κεφάλι του και αυτό τραυματιστεί. Ο ένοπλος, όπως ανακοινώθηκε, είναι 16 ετών και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πράκτορας του FBI που έχει αναλάβει την υπόθεση δήλωσε πως προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία για τα κίνητρά του. Πρόκειται για την 85η ένοπλη επίθεση σε αμερικανικό σχολείο φέτος και σε κάθε περίπτωση αναμένεται να επαναφέρει στο προσκήνιο την έντονη αντιπαράθεση περί επιβολής περιορισμών στην οπλοκατοχή. Μία πρωτοποριακή τετραμερή συνεργασία που επιταχύνει την διεθνή επαγγελματική πορεία των φοιτητών ανακοίνωσαν οι Deloitte, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, η CAS και Global Training. Το Διεθνές Πρόγραμμα Σπουδολογιστικής και Χρηματοοικονομικών σωματοδοτεί την πρώτη παγκόσμια συνεργασία μεταξύ διεθνών πανεπιστημίων και μίας από τις Big Four των διεθνών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών. Η Deloitte, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, το CAS Business School και Global Training ενώνουν τις δυνάμεις τους για να προσφέρουν ένα καινοτόμο πρόγραμμα σπουδών, το οποίο θα δώσει τα εφόδια στους αποφοιτούς του να ξεχωρίσουν στο σημερινό παγκόσμιο ανταγωνιστικό επαγγελματικό περιβάλλον. Στόχος του τετραετούς προπτυχιακού προγράμματος είναι η μεγιστοποίηση της μάθησης και της πρακτικής εμπειρίας των φοιτητών μέσα από 2 έτη ακαδημαϊκών σπουδών στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και άλλα 2 στο CAS κατά την διάρκεια των οποίων θα συμμετάσχουν σε επαγγελματική εκπαίδευση μέσω workshops και θα αποκτήσουν πλούσιες εμπειρίες πρακτικής άσκησης Deloitte. Το Διεθνές Πρόγραμμα προσφέρει στους υποψήφιους την ευκαιρία να αποκτήσουν 2 πανεπιστημιακά πτυχία, το πτυχίο στη λογιστική του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και το πτυχίο στη λογιστική και χρηματοοικονομικά του CAS Business School, ενώ παράλληλα θα αναπτύξουν επαγγελματικές τους δεξιότητες σε συνεργασία με επαγγελματίες της Deloitte.
Τιμήθηκαν τα 50χρονα της ΟΠΑΠ Κύπρου και στηρίχθηκε το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Στέλλα Σουγιώτη σε Γκαλαντίνα στη Λεμεσό. Η ΟΠΑΠ Κύπρου γιόρτασε 50 χρόνια ζωής και δράσης με μια εκδήλωση που ερμήνευσε απόλυτα την διαχρονική σχέση της με την κυπριακή κοινωνία. Το Γκαλαντίνερ που έγινε το βράδυ της Τετάρτης στη Λεμεσό τίμησε με όμορφο τρόπο την επέτειο, αλλά παράλληλα στήριξε με ακόμη πιο όμορφο τρόπο το Θεραπευτικό Κέντρο Παιδιών Στέλλα Σουγιώτη, στο οποίο διατέθηκαν όλα τα έσοδα από την εκδήλωση. Η σχετική επιταγή πεπιδόθηκε στην πρόεδρο του Ερυθρού Σταύρου Φωτεινή Παπαδοπούλου, ποσού 204.000 ευρώ καταγράφεται ως το μεγαλύτερο χρηματικό ποσό που συγκεντρώθηκε από ένα φιλανθρωπικό δείπνο. Στην διάρκεια της εκδήλωσης, στην οποία παρευρέθηκαν ο πρόεδρος Δημοκρατίας, υπουργοί, βουλευτές, οικονομικοί, κοινωνικοί και αθλητικοί παράγοντες, τιμήθηκε ο πρώην Υπουργός Οικονομικών Τάκης Κλειρίδης για την υπογραφή της διακρατικής συμφωνίας του 2003, που ήταν και ορόσημο στην 50χρονη ιστορία της ΟΠΑΠ Κύπρου. Το καλλιτεχνικό μέρος εκδήλωσης, την οποία παρουσίασε με το λαμπερό της χαμόγελο Χριστιαν Αριστοτέλους, άρχισε με την εξαιρετική παρουσία της χοροδίας Amalgamation υπό τη διεύθυνση της Βασιλικής Αναστασίου και ολοκληρώθηκε υπέροχα από τον δημοφιλή Έλληνα καλλιτέχνη Αντώνη Ρέμο. Το βιβλίο του δημοσιογράφου Κώστα Βενιζέλου με τίτλο «Δώρος Λοΐζου, η δολοφόνη κυκλοφόρου ελεύθερη» παρουσιάστηκε την Τετάρτη στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημαρχείου Λεμεσού. Η δολοφονία του Δώρου Λοΐζου 30 Αυγούστου 1974 παραμένει ένα εξιχνιαστό πολιτικό έγκλημα. Με τους Τούρκους να προελάβουν και τους πραξικοπηματίες να κυκλοφορούν ενόχλητα και να συνεχίζουν το σενάριο της πλήρους καταστροφής της Κύπρου, η δολοφονία διαπράχθηκε στο κέντρο της Λευκωσίας και έκτοτε είναι μια ανοιχτή πληγή. Στο μοιραίο αυτοκίνητο επέβαιναν ο πρόεδρος ΕΔΕΚ Βάσος Λυσαρίδης, ο Δώρος Λοΐζου και η σύζυγός του Βαρβάρα. Οι δολοφόνοι γνωστοί δεν πήραν τις παραμικρές προφυλάξεις. Και να δούμε τώρα την κίνηση των μετοχών στο χρηματιστήριο της τιμής συναλλάγματος. Το χρηματιστηριακό δελτίο είναι μια προσφορά της Total Care. Η σκόνη που σέβεται το περιβάλλον και την οικοκυρά. Total Care. We care. Πριν κλείσουμε, να δούμε την πρόγνωση για τον καιρό. Τον καιρό φέρουν κοντά σας τα νέα προγράμματα Youth από τη ΣΥΤΑ. Κινητή και ίντερνετ μόνο για σένα. Νέα προγράμματα Youth από τη ΣΥΤΑ. Κινητή και ίντερνετ μόνο για σένα. Αυστηρά ακατάλληλα για άτομα άνω των 25 ετών. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως έθερος, αλλά παροδικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 13 βαθμούς, ιστορικό γύρω στους 17 στα νότια και τα ανατολικά παράλια, γύρω στους 15 στα δυτικά και βόρεια και στους 10 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, αλλά σταδιακά θα καταστεί κυρίως συννεφιασμένος και αναμένονται μεμονωμένες βροχές χωρίς να αποκλείεται και το ενδεχόμενο καταιγίδας. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 26 βαθμούς, ιστορικό και τα παράλια και στους 17 βαθμούς σε ψηλότερα ορεινά. Κυρίες και κύριοι, στόσο με αυτό το δελτίο μας ολοκληρώθηκε. Ακολουθεί σύντομο δελτίο ειδήσεων για άτομα με απώλεια ακοής. Μην χάσετε αμέσως μετά την εκπομπή Capital επί 7. Καλό υπόλοιπο.